Ο Υφυπουργός Περιβάλλοντος Γιάννης Μανιάτης συνόδευσε την Παρασκευή τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ Ευάγγελο Βενιζέλο στην επίσημη επίσκεψή του στην Κύπρο, όπου και είχαν συνάντηση με τον πρόεδρο Χριστόφια και με τους κορυφαίους πολιτικούς παράγοντες του νησιού. Στη διάρκεια των συναντήσεων συζητήθηκαν όλες οι πολιτικές εξελίξεις στην ευρύτερη περιοχή, η ενίσχυση της συνεργασίας των δύο χωρών, καθώς και τα θέματα των πρόσφατων ανακαλύψεων υδρογονανθράκων στην Νοτιοανατολική Μεσόγειο. Ήταν ένα πολύ τιμητικό ταξίδι, ένα ταξίδι που είχε και συμβολική αλλά και ουσιαστική αξία. Συνόδευσα τον νέο πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, τον Βαγγέλη Βενιζέλο, στην Κύπρο, όπου συναντηθήκαμε με τον πρόεδρο κύριο Δημήτρη Χριστόφια, καθώς επίσης και με όλη την πολιτική ηγεσία όλα τα κόμματα της Κύπρου. Πρέπει να σας πω, ήταν μια σπουδαία επίσκεψη, στη διάρκεια της οποίας συζητήσαμε τα δύο μεγάλα θέματα. Πρώτον, το κυπριακό ασφαλώς, το εθνικό θέμα, και δεύτερον, τη μεγάλη προοπτική που διανοίγεται ανάμεσα στην Ελλάδα και την Κύπρο από τις ανακαλύψεις υδρογονανθράκων το τελευταίο χρονικό διάστημα. Πρέπει να σας πω πως από το κυπριακό παράδειγμα μαθαίνουμε και προσπαθούμε να γίνουμε ακόμη καλύτεροι. Στο ζήτημα του κυπριακού, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ ήταν απόλυτα σαφής ότι η Τουρκία οφείλει να ακολουθήσει αυτό που επιτάσσουν οι αποφάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας, καθώς επίσης και οι αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων των Ηνωμένων Εθνών. Στη διάρκεια της κουβέντας που είχαμε και με τον κύριο Χριστόφια αλλά και με τους υπόλοιπους πολιτικούς αρχηγούς, ένα θέμα που φαίνεται ότι μπορεί να αποτελέσει έναν πολύ ισχυρό, ακόμη ισχυρότερο συνθετικό κρίκο ανάμεσα στην Ελλάδα και την Κύπρο, είναι η ανακαλύψη υδρογονανθράκων. Εγώ έχω ονομάσει τις προοπτικές αυτές ως προοπτικές δημιουργίας ενός νέου ενεργειακού δόγματος Ελλάδας-Κύπρου. Ουσιαστικά, με τη συμμετοχή ασφαλώς και του Ισραήλ, όπου γίνονται και εκεί αντίστοιχες ανακαλύψεις, η Ελλάδα και η Κύπρος ως δύο αδελφά κράτη και ταυτόχρονα ως δύο κράτη που ανήκουν στους 27 της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μπορούν να διαμορφώσουν μία νέα πηγή ενεργειακής τροφοδοσίας ολόκληρης Ευρώπης, η οποία θα αλλάξει συνολικά το γεωπολιτικό χάρτη της Νοτιοανατολικής Μεσογείου. Ουσιαστικά έχουμε μπροστά μας μια τεράστια ιστορική ευκαιρία. Την ευκαιρία αυτή πρέπει να την αξιοποιήσουμε με υπομονή, επιμονή, προοπτικές μέλλοντος και πέρα από σκοπιμότητες της τρέχουσας πολιτικής συγκυρίας. Έχουμε βαθιά ανάγκη ο Ελληνισμός και η Κύπρος και η Ελλάδα να αδράξουμε αυτή την ιστορική ευκαιρία και να δουλέψουμε από κοινού για το καλό και την ευημερία και του ελληνικού λαού και του κυπριακού λαού. Επειδή στη διάρκεια των συζητήσεων διαπιστώθηκε ότι οι δύο χώρες βαδίζουμε ταυτόχρονα, παράλληλα και ταυτόσιμα, θεωρώ πως το επόμενο χρονικό διάστημα, αφού ολοκληρωθούν και οι εκλογικές διαδικασίες στην Ελλάδα, θα καταφέρουμε πριν το τέλος του 2012, να έχουμε διαμορφώσει τέτοιες προϋποθέσεις από κοινού συμπόρευσης στα ζητήματα των υδρογονανθράκων και στα ζητήματα της ενεργειακής ασφάλειας της Ευρώπης, ώστε ουσιαστικά το σύνολο του δυτικού κόσμου να συνειδητοποιήσει ότι διαμορφώνεται μια νέα πηγή τροφοδοσίας με φυσικό αέριο από μια περιοχή η οποία μέχρι τώρα ήταν αγνοημένη. Μια περιοχή στην οποία και από την οποία μπορούμε να περιμένουμε μόνο εστίες σταθερότητας, ανάπτυξης και ευημερίας και για τον ελληνικό και κυπριακό λαό, αλλά και για τους υπόλοιπους Ευρωπαίους πολίτες.